Από την αρχή της εκπομπής, γενικά επικοινωνούμε και με άλλους προορισμούς, με άλλες τοποθεσίες, με άλλα μέρη και εκτός Κρήτης. Και η αλήθεια είναι πως πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μας παρακολουθούν καθημερινά, άνθρωποι που μένουν εκτός Κρήτης, που δεν είναι κριτικοί και μας στέλνουν και τα όμορφα μηνύματά τους. Αυτή τη στιγμή κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια ξεχωριστή σύνδεση, με ένα απίστευτο, με ένα πανέμορφο, με ένα ξεχωριστό νησί εκεί στην περιοχή των Κυκλάδων. Πάμε Σύφνο και συγκεκριμένα στις Καμάρες Σύφνου. Εκεί θα συναντήσουν τον κύριο Θεόδωρο Πολενάκη, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Σύφνου και πρόεδρος βέβαια εκεί των επαγγελματιών εμπόρων και επιστημισμού. Να σας καλησπερίσω, κύριε Πολενάκη. Καλό απόγευμα, τι κάνετε? Μια χαρά. Πολενάκης με καταγωγή από την Κρήτη? Ναι, ναι. Δηλαδή πετύχαμε κριτικό στη Σύφνο? Έχουμε ιστορία. Έχουμε μεγάλη σχέση Σύφνος με την Κρήτη. Για πείτε μας, χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι κριτικοί εκεί στην περιοχή? Ναι, έχει αρκετούς. Έχει αρκετούς γιατί όταν και πριν την Επανάσταση δηλαδή ακόμα κάποιοι από την Κρήτη μεταναστεύανε, αυτό είναι γνωστό, ναι, και φεύγανε και έτσι και η δικιά μας οικογένεια έφυγε από εδώ. Κάποιοι βρεθήκαν στην Κωνσταντινούπολη, κάποιοι βρεθήκαν εδώ στη Σύφνο. Για πείτε μας, η Σύφνος πώς μόνιμους κατοίκους έχει? Δεν είμαστε 3.000, είμαστε 2.700, κάπου εκεί. Οι προσδοκίες τώρα εκεί των ντόπιων, των επιχειρηματιών, των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι προσδοκίες για την τουριστική σεζόν, ποιες είναι, πόσο υψηλές είναι? Όλοι περιμένουμε το λιγότερο να είναι σαν την περσινή περίοδο. Αλλά ενώ ξεκίνησε λίγο δύσκολα, μπορώ να πω ότι τώρα έχει αρχίσει και εξομαλύνεται η κατάσταση. Δηλαδή αρχίζουν να γίνονται πλέον κρατήσεις όσο ξεκαθαρίζουν και τα πρωτόκολλα και τι πρόκειται να γίνεται στα αεροδρόμια και στις μετακινήσεις. Ιδίως το ευρωπαϊκό κομμάτι ξεκαθαρίζει αρκετά και φαίνεται να προχωράει καλά. Και πιστεύουμε ότι θα πάει και καλά μετά τον Αύγουστο, δηλαδή Σεπτέμβριο μήνα, μπορεί και Οκτώβριο. Ποιοι στηρίζουν τη Σύφνο κάθε χρόνο, ποιες αγορές? Έχουμε και εσωτερικό τουρισμό και Έλληνες δηλαδή? Η Σύφνος ήταν κατεξοχήν ελληνικός τουρισμός. Είχε πολύ μεγάλη σχέση και με την Κρήτη, δηλαδή από την Κρήτη γινόντουσαν και τακτικά μεγάλες εκδρομές με πλοίο, έρχονταν εδώ κριτικοί. Υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη με την Κρήτη. Αλλά γενικά, εκτός από τον σαν ελληνικός προορισμός που ήταν χαρακτηρισμένος χρόνια, έχει μεγάλη κίνηση και αγάπη από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, Ελβετία, γενικά ευρωπαϊκές χώρες, κεντρική Ευρώπη ας το πούμε. Και τα τελευταία χρόνια είναι και σκανδιναβικές περιοχές, αλλά και εκτός πλέον Ευρώπης, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά. Υπάρχουν και ξένοι οι οποίοι έχουν αγοράσει και ακίνητα στη Σύφνο και έρχονται κάθε χρόνο? Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις? Οι Γάλλοι πάρα πολλά. Τα τελευταία 3 χρόνια δεχόμαστε μεγάλη επίθεση από τη Γαλλία. Βέβαια ήταν και πολλοί Ιταλοί και κάποιοι Ελβετοί, Γερμανοί. Αλλά οι περισσότεροι τώρα είναι Γάλλοι. Οι επιχειρήσεις έχουν ανοίξει εκεί, δηλαδή τα ξενοδοχεία, καταλήματα, εστίαση. Σε τι φάση είστε? Στο 80% είμαστε ήδη σε λειτουργία. Τουρίστες έχετε δηλαδή αυτή τη στιγμή? Κάποιοι είναι και γύρω στο Άγιο Πνεύματος έχουν δώσει σαν στόχο. Τουρίστες έχει, δηλαδή από την πρώτη στιγμή και λίγο πριν, δηλαδή μόλις συνδεθήκαμε, λίγο πριν έφυγε και ένα ταχύπλο, το οποίο μας συνδέει με τη Σαντορίνη. Έχουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 ίσως, υπάρχει μια κίνηση ξένων. Το ομορφότερο σημείο εκεί στο νησί ποιο είναι, αυτό που βρίσκεστε? Όχι, εδώ είναι το λιμάνι, αν και είναι πολύ ωραίο το λιμάνι μας, γιατί κρατάει ακόμα τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, δεν έχει γίνει μεγάλο έργο να το αλλοιώσει. Αλλά το ομορφότερο σημείο για όλο τον κόσμο είναι η Χρυσοπηγή, η πολύόχος του νησιού, η περιοχή της Χρυσοπηγής. Που είναι και το μοναστήρι, το ομώνυμο πάνω σε ένα βράχο. Λοιπόν, να ευχηθώ... Και το κάστρο βέβαια. Και το... Έχετε πολλά. Να ευχηθώ καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Και διατηρούμε, διατηρούμε και τους δεσμούς με την Κρήτη. Σίγουρα. Είναι αγαπητό, είναι ο προορισμός η Κρήτη για μας. Και για την Κρήτη η Σύφνος. Και βέβαια καλή σεζόν να έχουμε όλοι και να πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.